Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που η πόλη μας και η χώρα μας είχαν εξαιρετικές επιδόσεις σε αυτή τη μάχη που δώσαμε όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες στο μέτωπο του κορονοϊού. Και επίσης είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που γυρνάμε σταδιακά στην κανονικότητα. Η επιστροφή όμως αυτή θα είναι δύσκολη και θα πρέπει και εδώ ο Δήμος μας να δώσει το παρόν. Απ' τη μια πλευρά έχει να κάνει με όλα αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης, υποβοήθησης σε επιχειρήσεις, σε δημότες. Και από την άλλη πλευρά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό το οποίο είχαμε εξαγγείλει προεκλογικά, αυτό για το οποίο δεσμευτήκαμε με την ανάληψη της διοίκησης, σήμερα το κάνουμε πράξη. Θα εξαγγείλουμε την εφαρμογή της αυτόματης ταυτότητας πληρωμής, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί λιγότεροι συμπολίτες μας θα χρειάζονται να έρχονται στο Δήμο. Σημαίνει ότι η λήψη ενός πιστοποιητικού TAP πλέον θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Όλα αυτά έγιναν με την πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών μου, του κυρίου Γιώργου Αβαρλή και του κυρίου Μιχάλη Κούκα, διδημάρχων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οικονομικών και πολλών εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Του αξίζουν συγχαρητήρια και συνεχίζουμε. Η Θεσσαλονίκη θα εξελίσσεται κάθε μέρα και κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος. Ευχαριστώ πολύ.